Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριο Πανταζή, κύριε Πανταζή, καλό απόγευμα πια, να το συνηθίζουμε σιγά σιγά. Εντάξει, καλημέρα όλη μέρα, κύριε Ανσούλη. Καλημέρα όλη μέρα. Καλησπέρα όμως τώρα. Μιλούσατε νωρίτερα και με τον κύριο Σαββόπουλο, έτσι δεν είναι? Πού το ξέρετε? Ήρθε εδώ ένα πουλάκι να το πει. Και καταλαβαίνουμε όμως γιατί. Γιατί αυτοί που καίγονται περισσότερο αυτή τη στιγμή εν ώψη αυριανών ανακοινώσεων, τελικά, είστε εσείς, τα εμπορικά και η καφεστίαση. Κοιτάξτε, κύριε Ανσούλη, καταρχήν να πάμε με το καλό σενάριο και ας ελπίσουμε ότι οι ανακοινώσεις οι οποίες θα βγουν αύριο θα είναι πράγματι καλές. Έτσι και δεν θα αναγκαστούμε να φτάσουμε σε αυτό το οποίο φτάσαμε και το οποίο ζήσαμε κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου. Και ποιος δεν το εύχεται αυτό που λέτε? Έτσι ακριβώς. Δεύτερον, αν παρελπίδα και αν παρά τις επιθυμίες των περισσότερων, για να μην πω όλων μας, φτάσουμε να μπούμε στο επίπεδο 4, έτσι όπως το ονομάζω τώρα, ευσχήμως και όχι σε καραντίνα. Ναι. Τότε είναι προφανές, κύριε Ανσούλη, ότι άλλο ένα 14ημερο lockdown στον ομό θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στην τοπική οικονομία και όχι μόνο στο κομμάτι το δικό μας. Υπάρχει το κομμάτι του τουρισμού, υπάρχει το κομμάτι της εστίασης, υπάρχει το κομμάτι... Παντού. Πάνω που λέμε να στρώσουμε λίγο, να τα και πάλι, σιγά σιγά, παλά. Θέλω να μας το πούν γλυκά. Τι να σας πω, αύριο θα ξέρουμε. Είναι προφανές ότι δεν πρέπει να παίζουμε με την υγεία, έτσι. Ένα το δεδομένο και νομίζω ότι αυτό το είχαμε όλοι κατά νου όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και γι' αυτό νομίζω ότι όλοι μας μηδενός εξαιρουμένου τηρήσαμε ευλογικά τα μέτρα τα οποία έπρεπε να τηρήσουμε μέσα στα καταστήματά μας, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαμε, με τον τρόπο με τον οποίο υποδεχόμασταν τους καταναλωτές και ούτω καθεξής, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Πάνω σε αυτό που λέτε, εκτός από τις ανακοινώσεις, χαρδαλιά, δέχτηκε μετά και μια ερώτηση. Θέλετε να ακούσετε ακριβώς τι απάντησε? Για να το ακούσουμε λίγο και το σχολιάσετε αμέσως μετά. Μισό λεπτάκι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε η σχετική ερώτηση ο κ. Χαρδαλιάς κατά τη συζήτηση, μάλλον κατά την απογευματινή ενημέρωση. Θα μπουν σε τοπικό lockdown. Ευχαριστώ. Ο δείκτης 150 είναι ένας πολυπαραγωγικός δείκτης που ουσιαστικά αφορά στην κατάσταση των 14 τελευταίων ημερών. Είναι άλλα τα δεδομένα της Καστοριάς, άλλα τα δεδομένα των νησερών. Στις ΣΕΡΕΣ το τελευταία 24 ώρα υπάρχει μια επιδημιολογική πίεση, επιβάρυνση, ενώ στην Καστοριά υπάρχει μια επιθετική έξαρση τα τελευταία 24 ώρα, την οποία την παρατηρούμε. Σε κάθε περίπτωση αύριο τη Τετάρτη, όπως κάθε Τετάρτη στις 5, η Επιτροπή των Επιδημιολόγων και η Ειδική Επιτροπή θα συνεδριάσουμε έτσι ώστε να πάρουν και τις σχετικές αποφάσεις σε σχέση με όλες τις περιφέρειες, τις οποίες είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ανάλυσης σε καθημερινή βάση. Τώρα, σε σχέση με την Αττική, δεν θα μπω σε συγκεκριμένη... Ναι, η Αττική δεν μας ενδιαφέρει. Κύριε Πανταζή, βλέπετε, χρησιμοποιεί κάποιες λέξεις. Πιανόμαστε τώρα από τις λέξεις. Επιθετική συμπεριφορά του ιού στην Καστοριά. Το διαχωρίζει από άλλες περιοχές όπως οι ΣΕΡΕΣ? Κοιτάξτε, κύριε Ανσούλη, ούτε επιστήμονας είμαι, παρόλο που ήθελα να γίνω γιατρός. Να σου αλήθεια πω, λέτε? Ναι. Ούτε γνώσεις έχω, έτσι. Εκείνο όμως το οποίο γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον σε ό,τι έχει σχέση με το κομμάτι το δικό μας και το λέω με τα λόγω γνώσεως, οι συνάδελφοι όλο αυτό το διάστημα τήρησαν τα μέτρα και μάλιστα με μεγάλη ευλάβεια. Από εκεί και μετά πιθανόν να υπήρξαν κάποιες αιτίες οι οποίες να δημιούργησαν όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες. Πάντως για αυτή την επιθετική διάθεση του ιού, μάλλον δεν φταίνουν τα καταστήματα τα εμπορικά, κύριε. Εντάξει, τώρα το επιθετική διάθεση δεν ξέρω πώς μπορεί να το έχει, πώς μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος. Από εκεί και μετά, τι να σου πω, δεν ξέρω. Όμως εκείνο το οποίο μου έχει μείνει σαν απορία το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Ρασούλη, είναι μια αποστροφή του λόγου του τοπικού μας του βουλευτή, ο οποίος είναι και γιατρός και είναι και καθήλυνα αρμόδιος, γιατί έχει και ειδικότητα η οποία σχετίζεται. Ότι υπάρχουν 13 διαφορετικοί λόγοι, το είπε, λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος, με τους οποίους μπορεί κάποιος να βγάλει το επιδημιολογικό φορτίο σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Δυστυχώς αυτούς τους λόγους δεν τους άκουσα.
Και φοβάμαι ότι όσο δεν ανακοινώνονται αυτοί οι λόγοι, έστω και απλοϊκά, για να μπορέσει να καταλάβει ο απλός πολίτης ποιες είναι αυτές οι αιτίες για τις οποίες πιθανόν μπορεί να διηγηθούμε ή μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια καραντίνα εκ νέου, τόσο θα υπάρχει και μια αμφισβήτηση ή, αν θέλετε, θα υπάρχει και μια αντίθεση σε όλα αυτά τα οποία γίνονται και σε όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Τώρα, ήδη διαβάσαμε νωρίτερα μια ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Εμπορικός Σύλλογος Άργους Οριστικού. Θα έχετε και τη δική μας πολύ σύντομα. Εσείς πείτε από λίγο, επειδή μιλήσατε με τον κύριο Σαββόπουλο, του ζητήσατε να ζητήσει από τον κύριο Χαρδαλιά να μην κλείσουν τα καταστήματα? Εγώ του ζήτησα τον κύριο Σαββόπουλου και μάλιστα προσπάθησα να επικοινωνήσω και με τον κύριο Δήμαρχο να κάνουν ό,τι ακριβώς έκαναν οι συνάδελφοι του στην Κοζάνη. Ναι. Να στηρίξουν την τοπική οικονομία με όποιο τρόπο και με όποιο μέσο έχουν. Ναι. Είναι εκ των όν ουκάνευ πλέον για τον τόπο μας, κύριε Νατσούλη. Έχει φτάσει στο προχώρητο η κατάσταση. Άλλες 14 μέρες κλεισμένοι μέσα. Άλλες 14 μέρες με κλειστά τα μαγαζιά. Άλλες 14 μέρες. Ας μην το ευχηθούμε, να μην το λέμε ακόμα και το ματιάσουμε. Ας προετοιμαζόμαστε όμως, γιατί όπως βλέπετε, ακόμα και με τις λέξεις, αν θέλει να παίξει κανένας, το παίξει εντός εισαγωγικών. Να βγάλει μια άκρη. Τότε οδηγείται σε ένα αποτέλεσμα το οποίο προφανώς δεν είναι καλό. Για να βγάλετε μια ακόμη άκρη, μια ακόμη αποστροφή από τη σημερινή τοποθέτηση του κύριου Χαρδαλιά, ακούστε την λίγο. Και όσοι δεν την άκουσαν οι ακροατές μας, μήπως και από εδώ μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη. Για ακούστε λίγο και αυτό. Των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης και της Καστοριάς. Τους οποίους καλούμε να παραμείνουν σε πλήρη εγρήγορση και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καθώς στις περιοχές αυτές παρατηρείται ιδιαίτερο αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο τα τελευταία 24 ώρα. Φορτίο το οποίο θα αξιολογηθεί από την Ειδική Επιτροπή Επιδημιολόγων του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τον COVID αύριο Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Θεσσαλονίκη με 652 πλέον ενεργά κρούσματα βρίσκεται σε επίπεδο 2 επιτήρησης, τα Ιωάννα με 263 ενεργά κρούσματα και η Καστοριά με 124 ενεργά κρούσματα βρίσκονται στο επίπεδο 3 αυξημένης επιτήρησης. Και στις τρεις περιοχές παρατηρούνται υψηλοί επιδημιολογικοί πολλαπλασιαστές, υψηλός αριθμός διάσπαρτων χωροταξικά επιδημιολογικών κλάστερς και η αύξηση των κρουσμάτων δείχνει επιθετική και άρα εξαιρετικά επικίνδυνη. Σας ενημερώνω επίσης ότι στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θα μεταβώ αύριο στην Καστοριά για να συμμετέχω στη μία το μεσημέρι σε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς και τους τρεις δημάρχους της περιοχής, ενώ την Πέμπτη θα μεταβώ στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη σύσκεψη με τους αιρετούς εκπροσώπους και τους εμπλεκόμενους φορείς της συμπροτεύουσας. Μάλιστα. Κύριε Πανταζή, ακούτε και αυτό το απόσπασμα. Δεν ξέρω αν θα χωρούσατε κι εσείς αύριο σε μια τέτοια σύσκεψη. Πώς θα πάμε, κύριε Ανσούλη, αν δεν είμαστε καλεσμένοι? Καλά, αυτό είναι ένα και ένα στο χέρι. Αλλά καλό θα ήταν για να δείξουμε στον κύριο Χαρδαλιά και ποια είναι και η κίνηση στα μαγαζιά μας, κύριε Παντάζη. Καλό θα ήταν να συνοδεύσετε τον κύριο Χαρδαλιά μια βόλτα στην αγορά. Και εσείς στα εμπορικά και ο πρόεδρος της καφεστίασης στα καφέ. Να τον πάρουν αγκαζέ, λοιπόν, οι θεσμικοί φορείς του τόπου μας, κύριε Ανσούλη, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Περιφερειάρχης, γιατί φαντάζομαι θα είναι και αυτό. Θα είναι και ο κύριος Περιφερειάρχης. Οι δύο βουλευτές και κυρίως ο κυβερνητικός βουλευτής, ο δήμαρχος, οι δήμαρχοι, έτσι, και ας βγουν μια βόλτα στην πόλη για να δουν τι γίνεται. Για να δουν αυτόν τον συνωστισμό στα εμπορικά καταστήματα, όχι τίποτα άλλο. Ναι. Απίστευτο συνωστισμό. Κυριολεκτικά. Πρέπει να γίνει και αυτό όμως. Με κάποιον τρόπο πρέπει να έχει, αφού έρχεται που έρχεται εδώ ο κύριος Χαρδαλιάς, πρέπει να αποκτήσει μια άμεση εικόνα της περιοχής μας. Μια πραγματική εικόνα της περιοχής μας. Πριν ληφθούν οι αποφάσεις το απόγευμα. Τώρα, γιατί προσέξτε, το κρίσιμο σημείο είναι αυτό. Μία η ώρα θα είναι εδώ για συντονισμό, αλλά 5 η ώρα θα είναι για τη σύσκεψη. Αυτά λοιπόν που θα δει εδώ, να τα μεταφέρει στις 5 η ώρα. Φαντάζομαι, κύριε Νατσούλη, ότι τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος Καστοριάς κυρίως και δευτερευόντως οι Δήμαρχοι Άργους Οριστικού και Νεστορίου θα προσπαθήσουν να φτιάξουν την εικόνα της πόλης, των πόλεων, του νομού γενικότερα, της οικονομίας γενικότερα. Έτσι, και ελπίζω ότι θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά θα είναι καλό. Μάλιστα. Πάντως είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η αυρινή ημέρα, επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω αν ήδη από τις 6 ώρα που ανακοινώθηκαν όλα αυτά σας έχουν πάρει ή σας παίρνουν από νωρίτερα, γιατί οι φήμες για όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε κύριε Παντάζη, ξεκίνησαν από το μεσημέρι, όταν έγινε γνωστό σε εμάς περίπου στις 2-3 το μεσημέρι ότι θα έρθει ο κύριος Χαρδάλιας αύριο. Κοιτάξτε, και εκεί έγινε ο πανικός. Το να δέχομαι τηλέφωνο, σας πληροφορώ, και Ανσούλη, έχει ξεκινήσει από την ημέρα που ανακοινώθηκαν τα μέτρα για την Κοζάνη. Α, μάλιστα.
Όπως καταλαβαίνετε, αν πάρει φωτιά το σπίτι του γείτονα, περίμενε να πάρει και το δικό σου. Ναι, έτσι. Λογικά. Οι παροιμίες είναι διδακτικές. Ναι. Με αυτή τη λογική λοιπόν είναι προφανές ότι η αγωνία των συναδέλφων είναι στο κατακόρυφο, είναι προφανές ότι το άγχος των συναδέλφων είναι στο κατακόρυφο, είναι προφανές ότι από εδώ και πέρα, εάν θα μπούμε σε ένα τέτοιο 14ήμερο κλείσιμο, είναι μια περίοδος στην οποία η αγορά πραγματικά την έχει ανάγκη. Ας μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουμε και σε γιορτές. Ποια Χριστούγεννα, ναι, ποια Χριστούγεννα. Επίσης, ας μην ξεχνάμε, κύριε Αντσούλη, και τις δηλώσεις κάποιων γιατρών σε κεντρικά τηλεοπτικά δίκτυα ότι φέτος και τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά θα γίνει δίχως ρεβεγιόν και τη μία περίοδο και την άλλη. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα το λέγανε και το τόνιζαν. Και πολύ νωρίτερα, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο πραγματικά είναι όχι απλά αρνητικό και κάτι παραπάνω. Επομένως, αν θέλουμε να προχωρήσουμε και λίγο παραπέρα τη συζήτηση, είναι προφανές ότι αν εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, με έναν τρόπο παίρνονται τέτοιες αποφάσεις για κλείσιμο καταστημάτων, κλείσιμο αγοράς κτλ., ταυτόχρονα από τους αρμόδιους, εμείς τουλάχιστον περιμένουμε με τον ίδιο εύκολο τρόπο να παίρνονται και αποφάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Και εδώ σε αυτό το κομμάτι, ποια είναι τα. Με τι ποσά θα αποζημιωθούν οι πληττόμενοι ΚΑΔ αυτή τη φορά σε αυτό το 15ήμερο, αν τελικά επαναλαμβάνω. Φαντάζομαι, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα, φαντάζομαι ότι θα ισχύσει ότι ίσχυε στον πρώτο κύκλο της πανδημίας. Δηλαδή 530 τόσα ευρώ για όλο το χρονικό διάστημα του μήνα. Άρα για τις 14 μέρες 250 ευρώ είναι, δεν είναι. Για τις επιχειρήσεις ή για τους εργαζόμενους τώρα. Και για τις επιχειρήσεις, προφανώς. Για τις επιχειρήσεις, προφανώς. Μάλιστα. Γιατί διαφορετικά, τουλάχιστον. Εφαρμόζεται ήδη στην Κοζάνη αυτό, έτσι, να πούμε ότι. Δεν σ' άκουσα. Εφαρμόζεται ήδη στην Κοζάνη αυτό το θέμα, ναι. Από τη στιγμή που η Κοζάνη είναι εδώ και κάποιες μέρες σε αυτό το επίπεδο 4. Και μου λέγανε ταυτόχρονα σήμερα συνάδελφοι ότι θα ανακοινωθεί και τέταρτος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής, όπου οι περιοχές όπου μπαίνουν σε καραντίνα ή lockdown, αν θέλετε. Ναι. Δεν επιστρέφουν το 50%. Δεν επιστρέφουν το 50%. Ενώ οι περιοχές που είμαστε σαν σήμερα, ναι, επίπεδο όμως, 3, δεν επιστρέφουν το 30%. Όμως, κύριε Νασούλη, ας δούμε λίγο, δεν έχω στοιχεία, έτσι, αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι και πολύ καλά. Ας δούμε λίγο πόσες επιχειρήσεις πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή στο νομό μας και κυρίως τι ποσά πήραν αυτές. Αυτό πότε μπορούμε να το μάθουμε? Δεν μπορώ να το ξέρω. Να σας πω μόνο ότι είχαμε ζητήσει από τον τοπικό βουλευτή και μάλιστα μου είχε στείλει και το έγγραφο το οποίο απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο ζητούσε να ενημερωθεί αυτός και συνέχεια και εμείς για το πόσες επιχειρήσεις έχουν μπει στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Απάντηση πληροφορώ δεν έχει έρθει ακόμα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε. Και θα τα πούμε και αύριο, γιατί και αύριο μάλλον θα πάμε σε μια πολύ ωραία εκπομπή από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Σίγουρα και μετά τη μία, λόγω της επίσκεψης εδώ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα γεγονότα τα οποία ζούμε, κύριε Άντζο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να πω, δηλαδή. Και όταν φανταζόταν πριν μερικά χρόνια ότι θα μας λέγανε, αν μας λέγανε ότι κοιτάξτε να δείτε, θα περάσετε μνημόνια, θα περάσετε κορονοϊούς, θα περάσετε. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και με χειρότερα. Έτσι. Και δεν τον πέραμε με τις πέτρες. Ακριβώς. Ή θα τον δέναμε με την αποδιά την ανάποδη. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.